Χαίρετε. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω έναν γενετικό λογαριασμό. Συγκεκριμένα τον πρώτο ως παράδειγμα που μπορούμε να εντοπίσουμε στο Project Evolutionary Computation Paradigms. Αυτό το project περιέχει διάφορους εξελικτικούς αλγορίθμους, όχι μόνο γενετικούς απαραίτητα. Για παράδειγμα περιέχει αλγορίθμους διαφορικής εξέλιξης. Ο πρώτος γενετικός αλγορίθμος που θα εξετάσουμε είναι από τους πιο απλούς που υπάρχουν. Τα χαρακτηριστικά τα οποία χρησιμοποιεί είναι αυτά τα οποία καταγράφονται εδώ. Πριν ξεκινήσω να εξηγήσω ένα-ένα, θα ήθελα να σας πω πως το πρόβλημα το οποίο προσπαθούμε να βελτιστοποιήσουμε συγκεκριμένα με το γενετικό αλγόριθμο είναι το ημίτον οχή, είναι ένα μονοπαραμετρικό πρόβλημα στο πεδίο ορισμού 0 ως 2π. Άρα πρόκειται ένας γενετικός αλγόριθμος να προσπαθήσει να βελτιστοποιήσει, στην προκειμένη περίπτωση να μεγιστοποιήσει το ημίτον οχή στο πεδίο ορισμού 0 ως 2π. Άρα χρησιμοποιούμε τον γενετικό αλγόριθμο για τη βελτιστοποίηση συναρτήσεων. Οι γενετικοί αλγόριθμοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για πολλούς άλλους λόγους, σαφώς. Πάμε να δούμε λίγο τα χαρακτηριστικά που χρησιμοποιεί αυτός ο γενετικός αλγόριθμος. Όπως ανέφερα εξ αρχής, πρόκειται να βελτιστοποιήσουμε μια συνάρτηση μονοπαραμετρική με συνεχή παράμετρο, το χ. Η αναπαράσταση των γονοτύπων στον πληθυσμό είναι φυσιολογική. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει πως δεν χρησιμοποιούμε κάποια ιδιαίτερη διατική κωδικοποίηση ή τριαδική κωδικοποίηση για την αναπαράσταση των γονοτύπων, αλλά τα ίδια τα γονότυπα είναι αυτούσια οι τιμές του χ. Είναι δηλαδή αναπαριστάνονται ως πραγματική αριθμή. Θα ήθελα να πω επίσης πως τα γονότυπα των ατόμων αυτών του πληθυσμού αποτελούνται μόνο από ένα χρωμόσωμα, και αυτό διότι το πρόβλημά μας αποτελείται από, από μία παράμετρο και μόνο, την χ. Θα ήθελα να αναφέρω επίσης πως το κριτήριο τερματισμού του γενετικού που θα δούμε είναι ο αριθμός επαναλήψεων. Εφαρμόζουμε επίσης ελιτισμό, την τεχνική του ελιτισμού, κλωνοποιώντας το καλύτερο άτομο στην αρχή της κάθε γενιάς προς την επόμενη γενιά, έτσι ώστε να τον διατηρούμε άθικτο. Χρησιμοποιούμε τη μέθοδο της ρουλέτας όσον αφορά για το natural selection των γονέων για να παραγωγή και την παραγωγή νέων παιδιών. Επίσης, όσον αφορά την αντικατάσταση γονέων και παιδιών στην πορεία της εξέλιξης και των γενεών, η αντικατάσταση αυτή είναι ολική, έτσι, είναι γενεολογική ολική αντικατάσταση. Αυτό σημαίνει ότι σε κάθε γενιά πεθαίνουν όλοι οι γονείς και προκύπτουν τόσα παιδιά όσοι οι γονείς. Επίσης, ο ανασυτιασμός γίνεται με το μέσο όρο, επειδή εδώ τα ονότυπα αναπαριστάνονται ως πραγματική αριθμή πλέον. Δεν χρησιμοποιούμε ιδιαίτερους τελεστές γενετικούς με διαδική κωδικοποίηση για παράδειγμα, αλλά χρησιμοποιούμε απευθείας τον μέσο όρο. Όσον αφορά τώρα για τον ανασυνδυασμό, ή πραγματοποιούμε το μέσο όρο ή κάνουμε κλωνοποίηση τον έναν από τους δύο γονείς απευθείας στο παιδί. Και όσον αφορά τη μετάλλαξη, επιτυχάνεται μια ταλάντωση, μια διαταραχή θα μπορούσα να πω, γύρω από την πάγουσα λύση, πάονται εντός του πεδίου ορισμού. Πάμε να δούμε λίγο τον πηγαίο κώδικα και την εκτέλεσή του συνέχεια. Εδώ θα παρατηρήσουμε πως εξ αρχής αυτό που βλέπουμε είναι ότι ορίζουμε τον αριθμό των ατόμων στον πληθυσμό 10 και ο αριθμός των γενεών στην εξέλιξη του γενετικού 100. Αυτοί είναι δύο βασικοί παράμετροι τους οποίους ορίζουμε σε ένα γενετικό αλγόριθμο. Δεν είναι μόνο αυτοί σαφώς. Θα δούμε και άλλους παρακάτω. Μία βασική συνάρτηση που είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο σε ένα γενετικό αλγόριθμο είναι με συνάρτηση που μπορεί να μας επιστρέφει έναν τυχαίο ψευδοτυχαίο αριθμό. Στην προκειμένη περίπτωση εμείς τον έχουμε ως double αυτό το ψευδοτυχαίο αριθμό, από 0 έως 1. Αυτό χρειάζεται για ποιο λόγο? Γιατί οι γενετικοί αλγόριθμοι χρησιμοποιούν πάρα πολύ ψευδοτυχαίους αριθμούς, λόγω ότι το χρησιμοποιούν οι πιθανότητες.
Επίσης να αναφέρω πως η fitness function αμέσως μετά από τη random είναι μια πολύ βασική συνάρτηση, γιατί υπολογίζει την ποιότητα του κάθε ατόμου στο πληθυσμό για να μπορούμε να ξέρουμε ποιος είναι ο ισχυρότερος, ποιος έχει το καλύτερο γονότυπο το οποίο μπορεί να μας φέρει την καλύτερη λύση, και βλέπουμε μέσα το ημί τον οχύ. Έτσι, η fitness function ουσιαστικά είναι η objective function την οποία θέλουμε να μεγιστοποιήσουμε ή ελαχιστοποιήσουμε. Στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για μεγιστοποίηση. Επίσης αναφέρουμε ότι υπάρχει η function display, η οποία είναι μια απλή τυπική συνάρτηση εξόδου. Εξάγει, ας πούμε, το colony, δηλαδή την αποικία, καθώς και τις ποιότητές τους στην πρότυπη έξοδο, στο τερματικό. Επίσης αναφέρουμε πως σε κάθε γενιά χρειάζεται να γνωρίζουμε ποιος είναι ο καλύτερος από όλη την αποικία, άρα εδώ έχουμε ένα αλγόριθμο έβρεσης μεγίστου, όπου ουσιαστικά εντοπίζουμε ποιος έχει την καλύτερη ποιότητα, αυτός ο αλγόριθμος δουλεύει επάνω στις ποιότητες καθαρά και μας επιστρέφει το δείκτη στον πίνακα του καλύτερου ατόμου του πληθυσμού. Όσον αφορά την φυσική επιλογή που επιτελείται ως γενετικός θελεστής σε κάθε γενιά, χρησιμοποιούμε τη μέθοδο της ρουλέτας. Η μέθοδο της ρουλέτας είναι μια μεσαίου βαθμού όσον αφορά την αξιοπιστία της στο natural selection, έτσι, το επίπεδό της είναι ικανοποιητικό για το ημί τον οχύ. Σε κάποιες περιπτώσεις, ανάλογα με τη δυσκολία της συνάρτησης που θέλουμε να μεγιστοποιήσουμε αλλά ελαχιστοποιήσουμε, μπορεί να μην αποδίδει. Φυσικά υπάρχουν πάρα πολλοί μέθοδοι για natural selection. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε τη μέθοδο της ρουλέτας. Η μέθοδο της ρουλέτας δίνει περισσότερη πιθανότητα να επιλεχθεί ένα άτομο με μεγαλύτερη ποιότητα και μικρότερη πιθανότητα να επιλεχθεί ένα άτομο με μικρότερη ποιότητα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πάντοτε θα επιλέγονται τα άτομα με τη μεγαλύτερη ποιότητα ή δεν θα επιλέγονται ποτέ τα άτομα με τη μικρή ποιότητα. Όχι. Έτσι. Δεν θα πρέπει η μέθοδο επιλογής να βοηθάει τους ισχυρότερους να μονοπολούν και ούτε θα πρέπει να εξοντώνει κυριολεκτικά τα άτομα τα οποία έχουν πολύ χαμηλή ποιότητα. Όπως άλλωστε συμβαίνει και στη φύση. Είναι μεγάλο ψέμα αυτό που λέμε ότι στη φύση πάντα υπήρξε ο καλύτερος. Στην πλειοψηφία ναι, αλλά πολλές φορές ευνοούνται και οι αδύναμοι. Αυτό το έχει αποδείξει ούτως ή άλλως και η φύση ίδια. Να συνεχίσουμε λίγο. Τώρα, μπαίνουμε στον κύριο σκορμό του γενετικού αλγόριθμου. Θα παρατηρήσουμε δύο πίνακες. Ουσιαστικά ο ένας πίνακας διατηρεί τους γονείς και ο άλλος πίνακας διατηρεί τα παιδιά. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε δύο πίνακες για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό που λέμε εξέλιξη, όπου θα γίνεται η αντικατάσταση των γονέων και των παιδιών. Σε κάθε γενιά παράγονται τόσα παιδιά όσοι είναι και γονείς. Γι' αυτό και αυτοί οι δύο πίνακες είναι ίδιου μεγέθους. Τώρα έχουμε εξίσου δύο πίνακες που διατηρούν για τους πίνακες των γονέων και παιδιών τις ποιότητες. Αμέσως μετά αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να θέσουμε έναν σπόρο όσον αφορά την ψευδοτυχαία μηχανή, γιατί είπαμε ότι χρησιμοποιούμε ψευδοτυχαίους αριθμούς μέσα στο γενετικό. Το αρχικό βήμα του γενετικού είναι η τυχαία αρχικοποίηση όλων των ατόμων, δηλαδή ουσιαστικά είναι ένα τυχαίο άπλωμα λύσεων στο χώρο λύσης. Έτσι. Κάνουμε ένα random, ουσιαστικά initialization λύσεων στο χώρο λύσεων και στη συνέχεια ξεκινάει ο γενετικός αλγόριθμος, με συγχωρείτε, και στη συνέχεια συνεχίζει ο γενετικός αλγόριθμος υπολογίζοντας τις ποιότητες αυτών αρχικά τυχαία λύσεων που έχουν παραχθεί από πάνω, τυπώνονται στην έξοδο οι γονείς με τις ποιότητες και συνέχεια συνεχίζει ο γενετικός αλγόριθμος με τον κύριο σκορμό του, εφαρμόζει αυτό που λέμε την εξέλιξη, έτσι, παραλαμβάνει μια σειρά από γενεών, όπως σε κάθε γενιά κλωνοποιεί τον καλύτερο που υπάρχει όσον αφορά την ποιότητά του αμέσως την επόμενη γενιά ως το πρώτο παιδί, και συνέχεια σε κάθε γενιά παράγουμε τόσα παιδιά
όσα χρειάζονται για να αντικατασταθούν πλήρως με τους γονείς, δηλαδή όσοι είναι οι γονείς. Για κάθε παιδί αυτό, για κάθε παιδί, σε αυτό επιλέγουμε δύο γονείς, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην αναπαραγωγή. Η επιλογή γίνεται με τη μέθοδο ρουλέτας που βασίζεται στις ποιότητες των γονέων. Επιλέγουμε τους δύο γονείς, τους τυπώνουμε όσον αφορά τη μύχη και την τιμή ψή. Στη συνέχεια, αφού έχουμε επιλέξει τους δύο γονείς που θα διασταυρωθούν έτσι ώστε να παραχθεί το νέο γονότυπο, το παιδί δηλαδή, παράγουμε το παιδί με υποσυνθήκη, έτσι, με μεγάλη πιθανότητα πραγματοποιούμε το crossover, που εδώ έχουμε φυσιολογική αναπαράσταση των γονοτύπων, άρα με μέσο όρο, και μια με μικρή πιθανότητα 0,1 να επιλέξουμε ή τον ένα γονέα ή τον άλλον αυτούσιο, με 50% πιθανότητα. Άρα το παιδί θα είναι το μέσο όρο των γονέων ή θα είναι ένας από τους δύο γονείς. Στη συνέχεια τυπώνουμε το παιδί και με μια υποσυνθήκη μικρή βέβαια πραγματοποιούμε την μετάλλαξη, η οποία είναι μια διαταραχή ουσιαστικά της υπάρχουσας λύσης συν πλην. Random φυσικά και αυτή η μετατόπιση γίνεται, αυτή η διαταραχή. Και εξετάζουμε τα όρια, έτσι ώστε η λύση να είναι πάντα εντός των ορίων. Υπολογίζουμε την ποιότητα του παιδιού και αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται συνεχώς και συνεχώς μέσα σε κάθε γενιά για την παραγωγή όλων των παιδιών που χρειάζονται για την αντικατάσταση μετέπειτα των γονέων από τα παιδιά. Όπως θα δούμε εδώ πέρα, αντικαταστάμε, με συγχωρείτε, γίνεται η αντικατάσταση όλων των παιδιών με τους γονείς. Στη συνέχεια, αφού εξαφανιστεί όλη η αποικία των γονέων και έχουμε μόνο την αποικία των παιδιών για να εισαχθούμε στην επόμενη γενιά, επιλέγουμε τον καλύτερο, έτσι, μετά από τους γενετικούς τελεστές ουσιαστικά, επιλέγουμε τον καλύτερο και τον τυπώνουμε στην έξοδο. Να αναφέρω λιγάκι ότι το crossover είναι αυτό το οποίο μας βοηθάει να κάνουμε εκμετάλλευση τοπικά του χώρου λύσεων, διότι συγκλίνουν όλα τα άτομα του πληθυσμού γύρω από ένα χωρίο στο χώρο λύσης, και με αυτόν τον τρόπο γίνεται καλή εκμετάλλευση ουσιαστικά του χώρου και τα γονότυπα διασταυρώνονται πάρα πολύ αναλυτικά. Επίσης, όσον αφορά τη μετάλλαξη, η μετάλλαξη συμβαίνει με πάρα πολύ μικρή πιθανότητα, και αυτό διότι αν αυξηθεί πολύ η μετάλλαξη και συνεχώς μεταβάλλεται η λύση την οποία δημιουργούμε, ουσιαστικά καταλήγουμε κάτι σε random search που εκφυλίζεται ο γενετικός αλγόριθμος. Τη μετάλλαξη τη χρειαζόμαστε με μικρή πιθανότητα και είναι εξίσου σημαντική άσχετα από αυτό, διότι μπορεί να μας ξεεγκλωβίσει από παραπλανητικά σημεία της συνάρτησης. Για παράδειγμα, τοπικά λάχιστα ή τοπικά μέγιστα. Ουσιαστικά, όταν πραγματοποιείται μετάλλαξη, αυτό το οποίο γίνεται είναι ο πληθυσμός, ο οποίος για παράδειγμα έχει συγκλίνει σε ένα σημείο, αρχίζει και η διασπορά αυξάνει, με αποτέλεσμα να ξαπλώνεται ξανά ο πληθυσμός και να ξαναξερευνεί το χώρο. Αλλά όχι όλοι μαζί. Η μετάλλαξη έχει την έννοια ότι κάποιο από τα παιδιά θα πάει να εξερευνήσει και στη συνέχεια, εάν υπάρχει καλύτερη λύση, θα οδηγηθεί και ο γενετικός προς εκείνη τη λύση, δηλαδή η αποικία θα προχωρήσει προς εκείνη τη λύση. Αυτά όσον αφορά αυτό το γενετικό. Θα ήθελα να δούμε λίγο τώρα την εκτέλεσή του και τα αποτελέσματα που εξάγονται στο τερματικό. Εδώ βλέπουμε ότι αρχικά ο γενετικός δημιουργεί 10 άτομα στον πληθυσμό και τους αρχικοποιεί τυχαία, τους απλώνει δηλαδή στο χώρο λύσεων τυχαία, σαφώς στο πεδίο ορισμού 0-2π, και υπολογίζει τις ποιότητες του κάθε ατόμου στο αρχικό βήμα του γενετικού. Στη συνέχεια ξεκινάει η εξέλιξη, η διαδικασία της εξέλιξης μέσα από ένα αριθμό από γενιές, και σε κάθε γενιά επιλέγονται με τη φυσική επιλογή δύο γονείς, με βάση τη μέθοδο της ρουλέτας που αναφέραμε.
Εδώ θα δούμε για παράδειγμα ότι έχουμε επιλέξει το 0,5 και το 0,4. Παραδείγματος χάρη εδώ βλέπουμε και το 0,9. Αυτό δεν σημαίνει ότι η μέθοδος ρουλέτας δεν δούλεψε σωστά, αλλά αυτό σημαίνει πως η μέθοδος ρουλέτας επιλέγει με μεγαλύτερη πιθανότητα αυτούς που έχουν καλύτερη ποιότητα και με μικρότερη πιθανότητα αυτούς που έχουν μικρότερη ποιότητα. Αλλά δεν λειτουργεί πάντα δετερμινιστικά σε αυτό. Έτσι, γιατί και αυτό ακόμα είναι υποσυνθήκη. Αλλά σε βάθος χρόνου, σε πολλές κλήσεις της μέθοδος ρουλέτας, παρατηρούμε ότι επιλέγει πάντοτε καλύτερους. Επιλέγει πάντοτε καλές λύσεις. Άσχετα, μερικές φορές μπορεί να επιλέξει να ευνοήσει κάποιον με χαμηλότερη ποιότητα. Που και αυτό είναι καλό, γιατί ένα άτομο που ναι μεν έχει χαμηλότερη ποιότητα μέσα στο γενετικό μπορεί να κρύβει το γονότυπο του ιστορία εξέλιξης, το οποίο μπορεί να καρποφορήσει σε κάποια επόμενη γενιά. Τώρα, αφού επιλέξουμε τα δύο άτομα που πρόκειται να αναπαραχθούν μέσω του crossover για να παραχθεί ένα child, ένα παιδί, βλέπουμε εδώ πέρα ότι παράγεται το παιδί με το μέσο όρο. Έτσι. Και η τιμή της συνάρτησης του ημιτών είναι αυτή. Η διαδικασία παραλαμβάνεται συνεχώς σε κάθε γενιά, επιλέγονται ζευγάρια γονέων και παράγονται παιδιά, τόσα παιδιά όσοι είναι οι γονείς, έτσι ώστε να παραχθούν, έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει αντικατάσταση γονέων και παιδιών. Εδώ θα παρατηρήσουμε ίσως σε κάποιες περιπτώσεις ότι μπορεί να επιλεχθούν για την αναπαραγωγή ενός παιδιού ο ίδιος γονέας δύο φορές. Για παράδειγμα, εδώ βλέπουμε, ας πούμε, ότι το 0,93-0,3 είναι ο ίδιος γονέας, είναι ο πέμπτος και έχει επιλεχθεί δύο φορές για την παραγωγή ενός παιδιού. Αυτό δεν μας ενοχλεί, δεν μας πειράζει τόσο, και στη φύση, αν σκεφτούμε, υπάρχουν αρκετά από διάφορα είδη άτομα τα οποία μπορούν και να αυτοαναπαράγονται μόνο τους χωρίς να χρειάζεται θηλυκό ή αρσενικό. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά για όλες τις γενιές. Να δούμε λίγο αν έχουμε μετάλλαξη σε την όλη εξέλιξη. Ορίστε, εδώ βλέπουμε τη μετάλλαξη. Έτσι, αφού διασταυρώθηκαν αυτοί οι δύο γονείς και παράχθηκε το παιδί με βάση το μέσο όρο, παραμετρούμε ότι υπήρξε και η λεγόμενη μετάλλαξη. Έτσι. Εντός του πεδίου ορισμού, φυσικά. Αυτό που θέλω να παρατηρήσουμε είναι ότι καθώς η εξέλιξη περνάει, βλέπουμε την τιμή της συνάρτησης ψ, έτσι, του ημιτόνου χ, να βελτιστοποιείται. Έτσι, πλησιάζει προς το 1, βλέπετε. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι πάντοτε η επόμενη λύση είναι καλύτερη από την προηγούμενη, όχι. Αυτό θα μπορούσε να συμβαίνει εάν εφαρμόζαμε δετερμινιστικά μοντέλα μέσα στο γενετικό και, παράδειγμα, χρησιμοποιώντας ελιτισμό ή έναν hill climber. Αυτό που θα ήθελα να αναφέρω εδώ είναι ότι σε βάθος χρόνου βλέπουμε τη βελτιστοποίηση. Ορίστε, έχουμε προσεγγίσει τον άσο. Έτσι, είναι η βέλτιστη τιμή που μπορεί να φέρει το ημίτονο, και που στο 1,57-1,55. Ουσιαστικά έχουμε πετύχει τη βελτιστοποίηση της συνάρτησης μέσω γενετικού αλγορίθμου. Όπως βλέπετε, ο γενετικός βρήκε το βέλτιστο. Σε ποια γενιά, μισό λεπτό να το δούμε. Ο γενετικός βρήκε τον άσο που είναι το βέλτιστο του μητώνου στην 8η γενιά. Έτσι, δεν χρειάστηκαν 100 γενιές. Στην 8η γενιά βρήκε το βέλτιστο. Αυτό δεν σημαίνει ότι η γενετική λύνουν πάντα κάθε πρόβλημα στον ίδιο αριθμό γενών με τα ίδια χαρακτηριστικά. Όχι. Έτσι. Θα πρέπει να προσαρμόζουμε ουσιαστικά τις πιθανότητες της μετάλλαξης, πιθανότητας διασταύρωσης, τον πληθυσμό και τον αριθμό των γενεών και το πεδίο ορισμού ανάλογα με τις συνάρτησεις που θα βελτιστοποιήσουμε, για να δούμε πώς αποδίδει ο γενετικός. Επίσης, η εκτέλεση ενός γενετικού δεν σημαίνει ότι είναι πάντα δεμενιστική. Εάν εκτελέσω 10 φορές τον γενετικό αλγόριθμο, δεν σημαίνει ότι θα ακολουθήσει την ίδια πορεία. Έτσι, μόνο και μόνο για αυτό που αναφέραμε, ότι χρησιμοποιούνται μέσα πιθανότητες. Αυτά ήθελα να σας πω για αυτό το γενετικό αλγόριθμο. Σας ευχαριστώ. Ό,τι απορίες έχετε, μπορείτε να μου στείλετε
στην ηλεκτρονική μου διεύθυνση. Θα συνεχίσουμε αργότερα με κάποιον άλλο γενετικό αλγόριθμο, ο οποίος χρησιμοποιεί πιο εξειδικευμένες και πιο προηγμένες τεχνολογίες και τεχνικές. Σας ευχαριστώ.